Η δημιουργία των διπλών ως ένας μηχανισμός αξιολόγησης αναπτυγίας και προτίθεται που σε πέρα ταχύνει αυτό που λέμε την εναρμόνιση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύστημα υγείας της Ελλάδας, που βασίζεται κατά τη γνώμη μας σε δύο άξονες. Πρώτον, στην ανταποδοτικότητα και δεύτερον, στον άξονα κόστος-όφελος. Εδώ είναι σημαντικό να σκεφτεί κανείς και να αναρωτηθεί με ποια κριτήρια θα γίνεται αυτή η αξιολόγηση στα νοσοκομεία και στις δομές υγείας. Εμείς νομίζουμε ότι επί της ουσίας οι άξονες που θα ακολουθηθούν θα είναι από τη μια το λιγότερο κόστος και από την άλλη μεριά τα περισσότερα δυνατά έσοδα. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως οι παροχές που θα δίνουν οι δομές υγείας, οι βασικές τουλάχιστον, να εξαντλούνται σε κάτι πολύ στοιχειώδες, το οποίο μπορεί να είναι και πίσω από τις ανάγκες σήμερα το 2020, ή να ακολουθούνται αυστηρά ορισμένα πρωτόκολλα διαγνωστικά και θεραπευτικά, τα οποία έχουν αυστηρό κριτήριο το οικονομικό ζήτημα, ενώ σταδιακά να απαλλάσσεται και το κράτος από την υποχρέωση να χρηματοδοτεί τις μονάδες, τις δημόσιες τουλάχιστον μονάδες υγείας, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι ζήτημα για μας πώς αυτός ο οργανισμός και με ποια κριτήρια θα αξιολογήσει και ακόμα περισσότερο τι γνώμη θα έχει και τι αξιολόγηση θα κάνει για ζητήματα τα οποία είναι χρόνια και αφορούν παθογένειες του συστήματος υγείας, όπως είναι για παράδειγμα οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, η ολοένα και μειούμενη χρηματοδότηση που έχουμε τα τελευταία χρόνια από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως επίσης και οι ελλείψεις σε υποδομές. Με ποιο τρόπο θα αξιολογούνται τα ιδρύματα και το προσωπικό των ιδρυμάτων όταν υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις? Νομίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει ως πρότυπο τα συστήματα υγείας των αναπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών, που είδαμε πολύ καλά, πολύ πρόσφατα, με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού, πόσα αδιέξοδα και πόσα προβλήματα σηκώθηκαν και γιγαντώθηκαν αυτή την περίοδο. Και νομίζουμε βέβαια ότι δεν μπορεί να είναι πρότυπο το 2020 τέτοια συστήματα υγείας με τόσο μεγάλες αδυναμίες. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει και πολύτιμη παρακαταθήκη την κληρονομιά, ας το πούμε έτσι, που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να κλιμακώσει την επίθεση σε βάρος της υγείας του λαού. Νομίζουμε ότι ο ισχυρισμός του Υπουργείου ότι ο σκοπός του νομοσχεδίου αυτού είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι, θα έλεγα, υποκριτικός, διότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, μετά και τα DRGs που νομοθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση, είναι ένα βήμα ακόμα στο να εναρμονιστεί πλήρως η κατάσταση στις δημόσιες μονάδες υγείας με τους κανόνες της επιχειρηματικότητας και της εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών, ούτως ώστε εν τέλει να καταλήξουν να είναι αυτοχρηματοδοτούμενες δομές και να περιοριστεί ακόμα περισσότερο η κρατική χρηματοδότηση, η οποία ενδεχομένως να διοχετεύεται το ζεστό κρατικό χρήμα και σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Σωστό θα ήταν το κράτος να σχεδιάσει την ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας με κριτήριο την ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών, να μην αναλαμβάνει, όπως κάνει τώρα, ρόλο ρυθμιστή των κανόνων του ανταγωνισμού μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων υγείας, κυρίως με βάση τους νόμους της αγοράς, και επί της ουσίας να μην είναι σε θέση να εξασφαλίσει μονάχα ένα βασικό πακέτο παροχών, αλλά πραγματικά δημόσια υψηλού επίπεδου δωρεάν υγεία με βάση τις εξελίξεις που έχει η επιστήμη και η τεχνολογία. Ποιο θα είναι το κριτήριο αξιολόγησης των μονάδων και των υγειονομικών, το είπα και πριν. Ένα παράδειγμα, θα αξιολογείται για παράδειγμα θετικά ένας γιατρός ο οποίος στερεί από τον ασθενή ενδεχομένως αναγκαία φάρμακα και εξετάσεις που ξεφεύγουν από τον στενό κορσέ των πρωτοκόλων, που μπορεί όμως και να χρειάζονται. Πώς θα λειτουργεί το νοσοκομείο? Θα λειτουργεί παρέχοντας υπηρεσίες υγείας, θα είναι το νοσοκομείο επιχείρηση? Νομίζω ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση το νομοσχέδιο που έρχεται σήμερα και εμείς από την πλευρά της Ομοσπονδίας θα προσπαθήσουμε να μην υλοποιηθούν ζητήματα τα οποία θα είναι εις βάρος των ασθενών και εις βάρος των εργαζομένων. Ευχαριστώ.